Πρώτο live κάτω πράξη μετά την καραντίνα, μαζί με το Χρόνι τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλασκατζή. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από τα έτσι επίκαιρα ζητήματα. Σήμερα κάναμε κιόλας έτσι μια βόλτα στην πλατεία της Νότιας Μύρνης, της Νέας Μύρνης, συγγνώμη. Δεν κρατήθηκε τελικά. Όχι. Που θέλαμε να δούμε και εμείς ακριβώς έτσι τι γίνεται με τα τραπεζοκαθίσματα. Έτσι, στο εβδομαδιαίο μας κανάρισμα της έτσι, πόλης. Έτσι. Το καθιερωμένο. Προτού πάμε σε αυτό, να πω ότι ναι. Κάναμε και την καλή μας την πράξη. Εντάξει, καλή πράξη είναι. Στηρίξαμε, αγοράσαμε αυτή εδώ την Card Postal και στηρίξαμε τη θεατρική ομάδα της Νέας Μύρνης, όπως μας είπανε, τα παιδιά. Καλές πρόβες και καλές παραστάσεις να ευχηθούμε. Στηρίξαμε για τα εφέ, τα σκηνικά εφέ, όλα αυτά που θέλουν να αγοράσουν και δεν μπορούσαν τα παιδιά. Ακριβώς, ακριβώς. Μαθαίνοντας ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτό το έργο. Πολύ ενδιαφέρουσες. Μένει να δούμε αν είναι όντως έτσι και το τι γίνεται ακριβώς με αυτές τις θεατρικές ομάδες που αναζητούν τη στήριξη του κόσμου πουλώντας Card Postal. Τώρα πάμε λίγο έτσι, ναι, στα τραπεζοκαθίσματα. Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω με τι να πρωταρχίσω. Δηλαδή, τι να σχολιάσω. Πολλοί θα έχετε περάσει σίγουρα από την πλατεία αυτές τις μέρες, από χθες, βασικά τη Δευτέρα. Έχουν βάλει πάρα πολλά μαγαζιά, ίσως και περισσότερα τραπεζοκαθίσματα από ό,τι είχαν προ-καραντίνας. Ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν κάτσεις και παρατηρήσεις πόσες σειρές βγήκαν και πόσα τραπεζοκαθίσματα βγήκαν από μπροστά από τα μαγαζιά και αθροίσεις και αυτά που έχουν βάλει απέναντι, σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, είναι περισσότερα. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και εξαιρέσεις που πήγαν πολύ by the book κτλ. Αλλά όντως ήταν έτσι πολύ περισσότερα. Και προτού έτσι συνεχίσεις, θέλω να πω ότι είδαμε και κόσμο να κάθεται μέσα. Ναι. Και παραδόξως, για φαγητό, ναι. Και για καφέ, καθόντουσαν μέσα-μέσα. Που αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ακόμα απαγορεύεται να κάθεσαι μέσα-μέσα στο μαγαζί. Απαγορεύεται εκτός αν τα μαγαζιά έχουν ανοιχτό χώρο μέσα. Δηλαδή έχουν σκεπασμένο χώρο που τον ανοίγουν προκειμένου να θεωρείται ανοιχτός χώρος. Το μπροστά θεωρείται αυτό που είχαν μέχρι τώρα που απλά το αραιώσαν, αλλά το εντός του καταστήματος που είναι κλειστό. Μερικά έτσι είναι και ανοιχτά από πάνω. Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Ναι. Αλλά εκεί που είδαμε δεν ήταν. Όχι. Εδώ τώρα να πούμε ότι έχει γίνει κάτι περίεργο. Δηλαδή ξεκίνησε αυτό να έχει ισχύ σε απευθεία συνεννόηση από ό,τι λένε τουλάχιστον που έκανε ο Δήμαρχος με τους μαγαζάτορες, όπου τους έδωσε που θα κινηθούν και που θα τώρα ποιο ήταν αρμόδιος για το κάθε κατάστημα, πόσα θα βγάλει έξω τραπέζια επιπλέον, πόσο θα επεκταθεί. Μπορεί να είναι και ανταγωνιστής. Μπορεί να είναι και ανταγωνιστής, ας πούμε, στο χώρο της εστίασης και να σε ελέγχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι και καινοτόμο, θα έλεγα. Πολύ θα ήθελα να ξέρω πώς έχει πάει αναλογικά με τα καταστήματα. Δηλαδή, ποιος έχει βάλει 6 τραπέζια επιπλέον, 8, 10, 2. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν έχουμε καμία εικόνα και είναι και κάτι που δεν πέρασε προφανώς από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν έχει γίνει. Είναι κάτι που απλά είχε την δικαιοδοσία νόμιμα βάσει του Υπουργείου να το κάνει ο Δήμαρχος απευθείας και να δώσει. Αλλά αυθαίρετα, όπως φαίνεται να έχει γίνει. Αυτό ναι, εκεί είναι ένα ζήτημα έτσι μεγάλο. Δηλαδή, με τι κριτήριο πήρε ποιο μαγαζί και πόσα τραπεζοκαθίσματα. Πολύ θα ήθελα να μάθω πάντως. Να πούμε ότι υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο. Φωτογραφίες στο Facebook που σχολιάζουν την κατάσταση, τα καθίσματα. Ναι, φωτογραφίες. Ότι δεν τηρούνται τα μέτρα, ότι είναι πιο κοντά τα τραπέζια και δεν συμμαζεύεται. Ναι, και υπάρχει και μια επιθετική τάση, θα έλεγα, που δεν θέλει αυτό το πράγμα που γίνεται στην πλατεία. Δηλαδή, δεν θέλει να καταληφθεί κι άλλος χώρος, ναι. Επιπλέον χώρος να καταληφθεί για τα τραπεζοκαθίσματα. Απ' την άλλη μεριά, οι μαγαζάτορες λένε και εμείς πώς θα ρεφάρουμε, πώς θα μαζέψουμε τα. Δεν μπορείς να δώσεις άδικο στους μαγαζάτορες. Δεν μπορείς να δώσεις άδικο, όχι. Αλλά πιθανό να μην είναι
η ορθότερη και η απαραίτητη λύση το να καταληφθεί κι άλλος χώρος από την ήδη βεβαρημένη πλατεία, έτσι, και φορτωμένη, είναι ήδη του μάτς, ας πούμε. Δηλαδή, ανά την πλατεία έχουν προσθεθεί σίγουρα 50 με 60 τραπεζοκαθίσματα που έχουν κλείσει αρκετούς χώρους. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και σίγουρα αυτό θα έχει και... θα πάει αλυσίδα όπου θα δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Είδαμε πάρα πολλούς να διαμαρτύρονται για την καθαριότητα. Να έχει γίνει χαμός, δηλαδή, που πετάνε στα παρτέρια, ναι, πετάνε κάτω, θα αφήνουν. Δηλαδή, και όταν έχεις τοποθετήσει και τραπεζοκαθίσματα στη μέση της πλατείας, ανάμεσα στα παρτέρια. Είναι λογικό. Εντάξει, τώρα. Ναι. Και ειδικά όταν μιλάμε για μια πλατεία όπου δεν είναι στο στενό περιβάλλον της Νέας Μύρνης. Έτσι, είναι μια πλατεία που όπως και να έχει, στη σύγχρονη και στη σημερινή πραγματικότητα. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και από παντού. Από σχεδόν όλη την Αττική. Το παράδοξο πάντως, δεν ήταν γεμάτα όλα τα τραπεζοκαθίσματα όπως τα περίμενα προσωπικά. Ναι, δεν ήταν. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, ούτε τα μισά. Το πρωί, όχι, βέβαια. Όχι, όχι. Δεν το πρωί, ναι, και το μεσημέρι και τα λοιπά. Και το... Εντάξει, το πρωί, εκεί που τα βάλανε κιόλας, θα πήγαινες εσύ να καθίσεις. Δηλαδή, σε έχει μέσα στη μέση και έχεις ντάλα ήλιο, ας πούμε. Δεν έχεις ομπρέλες, δεν έχεις τίποτα. Θα προτιμήσεις να καθίσεις εκεί που καθόσουν μέχρι τώρα που είχες, ξέρω εγώ, το σκεπαστρό σου, που είχε την ομπρέλα του, που κάτι είχε τέλος πάντων και μπορούσες να καθίσεις πρωί. Θα σου πω, επειδή κάθισα εγώ εκεί, από περιέργεια και μόνο. Ναι. Δηλαδή κάθισα εκεί να φάω και κάθισα στα καινούργια που έχουν προσθέσει. Ναι. Και μου φάνηκε εντελώς ξένο. Δηλαδή περνούσε κόσμος από δεξιά μου, από αριστερά μου. Και ήταν κάτι πολύ περίεργο που δεν μου άρεσε. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Ναι, όσο και να. Εντάξει, θα σου πει ο άλλος ότι βγαίνεις για καφέ στην πλατεία, ας πούμε. Τι περιμένεις, δεν θα έχει κόσμο, δεν θα αυτό. Αλλά όπως και να το κάνεις, θες να καθίσεις κάπου. Άμα ήταν έτσι, θα το παίρνεις στο χέρι, θα πήγαινες να κάνεις και μια συναυλία. Ωραία, ξέρω εγώ, ή ένα χαμό εκεί στον κόσμο. Και θα. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ. Περίεργο θέμα και δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει. Ισχύει άλλο ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή είναι για πόσο καιρό θα μείνουν τα τραπεζοκαθίσματα μέσα στη μέση της πλατείας. Δεν έχω ιδέα. Ποιος θα το καθορίσει αυτό, ας πούμε. Ποιος θα καθορίσει το πότε θα έχει ρεφάρει το μαγαζί. Ο ίδιος που καθόρισε πόσα θα πάρει ο καθένας. Λογικά θα έχει γίνει λοιπόν η οικονομοτεχνική μελέτη. Θα τα έχουν προϋπολογίσει όλα αυτά, τα έχουν μπατζετάρει. Ξέρω, να περάσουμε σε ένα έτσι πολύ καυτό ζήτημα. Άντε πάμε. Αν και δεν συνδέεται πολύ. Όχι, δεν συνδέεται πολύ. Αλλά είναι ένα έτσι πολύ hot θέμα, θα έλεγα. Που είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα απασχολεί. Για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει αρχίσει και ξεφεύγει από τα στενά όρια της Νέας Μύρνης. Βλέπουμε ότι μεγαλώνει η κόντρα. Η κόντρα είναι ανάμεσα... Στις δύο έτσι παρατάξεις. Θυμίζουν αντιπολίτευση και τη συμπολίτευση. Ακριβώς, ακριβώς. Και ονομαστικά... Είναι κυρίως... Εντάξει, κυρίως τα δύο πρόσωπα. Είναι ο πρώην δήμαρχος, ο Γιώργος Κουντελάκης, με τον πρόεδρο του πολιτιστικού, τον Χατζατουργιάννη. Εντάξει, είναι μια κόντρα που από ό,τι φαίνεται κρατάει αρκετά χρόνια. Χρόνια, από τότε πρέπει να κρατάει, ναι. Αλλά βλέπουμε ότι μεγαλώνει πολύ. Δηλαδή, έχει απειλές από τη μια μεριά στην άλλη. Γράφτηκαν και κάποια, έτσι, είχαμε και δημοσιεύματα και σε site των νοτίων προαστίων. Που έχουμε φτάσει. Ναι, εντάξει, κοίταξε, είναι λίγο άσχημο αυτό το πράγμα, το ότι... Είναι μια δυσφήμιση. Δηλαδή, δύο, ας τους ονομάσουμε τοπικούς άρχοντες της, ναι, Νέας Μύρνης, ναι, έχουν μια άτυπη, τυπική κόντρα ανάμεσά τους, με άσχημο τρόπο. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι δυσφήμιση όντως για την πόλη. Και να μιλάνε όλα τα νότια προάστια για αυτή την κόντρα που έχει δημιουργηθεί. Ναι, κοίταξε. Σίγουρα
φταίει η ουσία της κόντρας, έτσι, το τι μπορεί να μην λύνεται, το τι μπορεί να υπάρχει έτσι ουσιαστικός έτσι διχασμός και αντίθεση μεγάλη. Φταίνε βέβαια και όσοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και το προβάλλουν και εκτός Νέας Σμύρνης, γιατί δεν έχει καμία ουσία πραγματικά. Και οι δύο βλάπτονται, έτσι, δεν βλάπτεται μόνο αυτός που κατηγορείται από τον άλλον εκτός Νέας Σμύρνης. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν έχει νόημα και δεν είναι κάτι που αρμόζει. Επειδή μιλάμε με γρίφους στο σύνορα και δεν έχουμε πει τίποτα επί της ουσίας, ναι, η κόντρα που εντάθηκε τις τελευταίες μέρες αφορά ένα δημοσίευμα του κύριου Κουτελάκη που έλεγε, αν θυμάμαι καλά, ότι ο πολιτιστικός οργανισμός θα δαπανίσει ένα χι ποσό για διαφημιστικά έντυπα, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν μικρότερος. Αυτό που τόνισε το δημοσίευμα, έτσι εγώ αυτό που διάβασα, είναι ότι αυτό που τόνιζε είναι ότι πώς γίνεται να είσαι σε μια περίοδο κρίσης και να θες να δαπανίσεις χρήματα για έντυπα ή για το οτιδήποτε που έχει να κάνει με, ξέρω εγώ, αγώνες δρόμου, συναυλίες και λοιπά, το οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει. Αυτή ήταν η ουσία της επίθεσης, να το πω έτσι. Και η απάντηση ήρθε βέβαια με δημοσίευμα του πολιτιστικού οργανισμού της Νέας Σμύρνης, ναι, που ήρθε να διαψεύσει όλα αυτά που είχαν υποθεί. Ναι. Νομίζω ότι αυτό αρκούσε. Δηλαδή... Δεν ξέρω. Καλές οι κόντρες, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί ούτε το Δημότη, ούτε την πόλη. Το Δημότη αντίστοιχα απασχολεί το πότε θα ανοίξει το άλσος. Πολύ σωστό. Δεν ξέρω αν απασχολεί και αυτούς που θα έπρεπε το πότε θα ανοίξει το άλσος. Δεν γιατί φαίνεται να απασχολεί κάποιον, όχι, υπεύθυνο γιατί... για να ανοίξει το άλσος. Κοίταξε, δεν μπορεί το άλσος, ας πούμε, δεν μπορεί να έχουν ανοίξει, να ανοίγουν τα δημοτικά σχολεία, και να έχουν ανοίξει καφετέρειες που είμαστε σε αυτή την απόσταση και πίνουμε καφέ ή το οτιδήποτε και να μην μπορεί να ανοίξει ένας ανοιχτός χώρος. Δηλαδή μου συμβαίνει καθημερινά άτομα στον δρόμο, ναι, ισχύει, να ισχύει, με ρωτάνε, όλοι το να μου δείχνουν το άλσος, μου λένε είναι ανοιχτό. Ναι, και... Με έτσι φανερή απορία σου λέει, μα καλά, ακόμα δεν άνοιξε, είναι δυνατόν. Εγώ προσωπικά προσπάθησα να ενημερωθώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει κάποιος λόγος. Όχι, όχι. Και το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι δεν βγαίνει κανένας να πει, ρε παιδιά, αυτό το πρόβλημα υπάρχει και δεν ανοίγει. Δεν εξηγεί κάποιος. Δεν λέει, ας πούμε. Εδώ ξεκινήσανε να αθλούνται οι ομάδες, ξεκινήσαν να γίνονται προπονήσεις, ξεκινήσαν πολλά πράγματα. Και δεν μπορεί να ανοίξει το άλσος, δηλαδή, ξέρω. Τι άλλο. Τέλος πάντων, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, επειδή έτσι διάβασα λίγο κάποια ζητήματα που έχουν να κάνει με το Δημοτικό Συμβούλιο που θα έρθει, το οποίο θα το συζητήσουμε... Την Πέμπτη τώρα μεθαύριο. Ναι, ναι, θα το συζητήσουμε και μετά το διάλειμμα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Καθόμουν και διάβαζα τις επεξηγήσεις από κάποιες αγορές, θέλεις, προμήθειες, θέλεις, από κάποιες κινήσεις που κάνει, ας πούμε, ο Δήμος. Και λέει ότι θα δαπανίσω τόσα γι' αυτό, τόσα γι' αυτό, τόσα γι' αυτό, αυτά πάνε σε αυτό, αυτά πάνε... Και μου κάνει φοβερή εντύπωση τα ποσά. Ναι, ήταν εξωπραγματικά, δηλαδή βγάλανε κάτι μηνύματα και χρεώνανε, ξέρω εγώ, σκηνοθεσία τόσο, ξέρω εγώ, ντρόν τόσο, ξέρω εγώ, 40 θερμόμετρα τόσο, δηλαδή κάτι φοβερά πράγματα. Που
Άμα τα διαβάσει κανείς, δηλαδή εγώ άμα πήγαινα αυτό το προϋπολογισμό στη δουλειά μας, θα πήγαινα, σου λέγα έχω κάνει αυτό τον προϋπολογισμό και αυτό κοστίζει τόσο, αυτό κοστίζει τόσο, αυτό κοστίζει τόσο. Θα μου λέγανε, παιδάκι μου είσαι καλά. Φαντάσου. Στην καλύτερη, στη χειρότερη θα με πετάγανε από το μπαλκόνι όπως ήμουνα. Φαντάσου όλο αυτό να το μοίρασε σε ένα δημότη, τι θα έλεγε, να το έχει μπροστά του. Αυτό είναι το θέμα, ότι ο δημότης δεν ενημερώνεται για αυτά. Ο δημότης... Δεν ξέρει τι πληρώνει. Όχι, δεν ξέρει τι πληρώνει. Δεν ξέρει πραγματικά τι πληρώνει. Και δεν είναι να πούμε ότι το ότι δεν ξέρει τι πληρώνει δεν γίνεται τώρα. Ποτέ δεν ξέρει ο δημότης τι πληρώνει. Δηλαδή είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση και νομίζω ότι επειδή ο δημότης είναι το αφεντικό, στην ουσία, σε εισαγωγικά, άμα θέλεις. Θα έπρεπε να είναι το αφεντικό. Ναι, εκεί ρε παιδί μου, λες ότι πρέπει να λογοδοτήσω κιόλας στο δημότη. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.
Επιστρέφουμε και ξέρεις τι ξεχάσαμε να αναφέρουμε. Τι? Έχει δημοτικό συμβούλιο την Πέμπτη. Ναι, ναι. Και έχει τραβήξει το βλέμμα ένα θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα ίδιο θέμα με το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε. Μα κάτσε, αφού έγινε, γιατί ίδιο? Δεν έγινε. Αφού θέλουμε να το περάσουμε, το ξαναφέρνουμε όποιο θέμα. Δεν περνάει. Δεν το ήξερες? Μα δεν πέρασε. Θα μπορεί να περάσει αυτή τη φορά. Τι να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν το καταλάβανε κάποιοι και τους το ξαναφέρνουν, δηλαδή? Όχι, το καταλάβανε, το καταψηφίσανε και το ξαναφέρνουν. Τώρα μπας και περάσει. Ωραία, μάλιστα. Για πες. Το θέμα αυτό είναι αναφορικά με κοπές δέντρων, 57 δέντρων, στην Εφέσου που γίνεται ανάπλαση. Στην Εφέσου που περάσαμε και το πρωί. Και να πούμε ότι πήγαμε σήμερα, ναι. Ναι. Κοίταξε, εμένα αυτή την άποψή μου, αυτό που αντίκρισα και αυτό που έχω δει και τις προηγούμενες μέρες, γιατί περνάω κάθε μέρα από εκεί και με το αυτοκίνητο και με τα πόδια, δεν ήταν και πολύ εθαρρυντικό, για να πω την αλήθεια. Δεν το λέω από άποψη χρόνου, μπορεί από άποψη χρόνου να βαδίζει οκ. Έτσι, σαν έργο. Πόσο καιρό έχει αρχίσει το έργο? Νομίζω ότι σαν έργο είναι κομπλέ, από θέμα χρόνου τουλάχιστον. Αυτό που εμένα με ενόχλησε προσωπικά, όπως και τους άλλους που χρησιμοποιούμε το δρόμο κάθε μέρα, είναι ότι πρώτον δεν υπάρχει απαραίτητη ασφάλεια και για το πεζό και για το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει απαραίτητη σήμανση και ενημέρωση. Δηλαδή, πας να στρίψεις από τη Βενιζέλου αριστερά στην Εφέσου για να κατέβεις για Συγκρού και δεν έχει μια ταμπέλα ότι είναι κλειστός ο δρόμος και θα τον βρεις μπροστά σου κλειστό. Και σε ανάγκαζε να κάνεις επιτόπου στη Βενιζέλου στο τραμ. Δηλαδή, κάποια πράγματα που όταν κάποιος είναι επαγγελματίας δεν μπορείς, δεν δικαιολογούνται. Έτσι. Και στο θέμα ασφάλειας, εκεί νομίζω ότι θα έπρεπε οι αρμόδιοι να προσέξουν λίγο, γιατί. Ειδικά για η πεζή είναι πάρα πολύ εύκολο να χτυπήσει κάποιος κτλ. Είναι όλα ελεύθερα, είναι όλα ανοιχτά. Πεσμένα τα σειρματοπλέγματα κάτω κτλ. Περπατούσαν οι κυριούλες με τα καροτσάκια πάνω στα χώματα. Μία θα πέσει, θα τρέχουν έτσι. Νομίζω ότι μόνο αυτό είναι έτσι, αυτό που είδα εγώ. Τώρα από θέμα δέντρων, ναι, είναι αυτό που λες ότι το... Τώρα απλά θέλουν να κόψουν τα δέντρα. Έτσι όπως περάσαμε. Θέλουν να κόψουν τα δέντρα που βρίσκονται στο ρεύμα που κατεβαίνεις προς Συγκρού. Όπως κατεβαίνεις, ναι. Έχει μία σειρά από δέντρα εκεί πέρα. Τα οποία είναι μετά τις θέσεις που ανοίξανε. Ναι. Δηλαδή, έχει γίνει ο χώρος που θα είναι η θέση στάθμευσης. Mm-hmm. Άρα, για ποιο λόγο να τα κόψουν? Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που θέλουν να τα κόψουν. Αυτό που έχω τα ακούσει πάρκινγκ είναι για τις ρίζες, ότι ενοχλούν, μπορεί να ενοχλούν οι ρίζες. Ναι. Αλλιώς ένα πεζοδρόμιο να γίνει, δεν είναι να γίνει καν ποδηλατόδρομος εκεί πέρα. Ναι. Να πεις ότι θα ενοχλούν τα δέντρα, να περνάνε τα ποδήλατα, να χτυπάνε. Δεν βρίσκω κάποιο ουσιαστικό λόγο να φύγουν τα δέντρα και να γίνεται τόσο μεγάλο ζήτημα για το θέμα των δέντρων. Ναι. Άρα... Μπορεί να φυτευτούν ύστερα περισσότερα δέντρα. Ρε, μακάρι, ναι. Μακάρι να γίνει αυτό. Απλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω το λόγο που θέλουν να κόψουν και το λόγο που επιμένουν και το ξαναφέρνουν. Εφόσον στο προηγούμενο μόλις, δεν είναι να πεις ότι πριν δύο μήνες το απορρίψανε mm-hmm. και τώρα άλλαξαν τα δεδομένα. Πριν δύο εβδομάδες, πώς ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο? Ναι, τέλος πάντων. Στο αμέσως προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο απορρίφθηκε και τώρα ξανάρχεται. Δεν ξέρω αν θα περάσει. Εξαρτάται από τις πλειοψηφίες. Αν θα υπάρχει απαρτία. Αν θα υπάρχει απαρτία. Αν θα υπάρξει διπλή ψήφος. Σωστά, όλα είναι στο τραπέζι. Ακόμα και οι οικειοθελείς απουσίες. Πάντα. Και αυτές μετράνε. Και ένα τελευταίο θέμα που έχει γίνει για το επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αναφορικά με τις επιχορηγήσεις σωματείων που έχει γίνει μια σχετική πρόταση. Ναι. Που είναι να περάσει, να απορριφθεί. Ναι, σωστά. Στην οποία υπάρχουν διάφορες αυξήσεις, μειώσεις σωματείων, κυρίως μειώσεις. Κυρίως μειώσεις, ναι, από τον καιρό που είναι δύσκολο. Ναι. Με τον κορονοϊό και όλες τα ζητήματα που έχουν προκύψει, βλέπουμε μειώσεις σε αθλητικά σωματεία όπως την Ήρης, όπως τον Ίκαρο. Ναι. Παραδόξως δεν βλέπουμε μειώσεις και... Πανιώνιο Μήλωνα. Όχι, εντάξει.
Νομίζω ναι, ότι δεν θα το ολμούσε κάποιος να το κάνει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Για πολλούς λόγους και κυρίως για πολιτικούς. Είδαμε όμως και μειώσεις σε συλλόγους. Ναι, ναι, ναι. Στο σύλλογο και αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν το περίμενα δηλαδή. Τουλάχιστον από αυτή τη δημοτική αρχή, από αυτό που μας έχει δείξει το πώς σκέφτεται, δεν θα περίμενα μια τέτοια κίνηση. Βέβαια. Κοίτα να δεις. Μειώθηκαν οι πόντοι. Μειώθηκαν οι Κρήτες. Οι πυρώτες όμως. Ναι. Εντάξει, γίνονται και εξαιρέσεις. Πάντα γίνονται εξαιρέσεις. Τυχαία πάντα, δεν είναι τίποτα. Τυχαία. Όχι, προφανώς. Εντάξει, δεν είπαμε. Προς Θεού δεν είναι. Εντάξει. Τώρα μειώθηκαν όλοι οι άλλοι. Ανάλαβα με τις ανάγκες των συλλόγων. Ναι, ναι, ναι. Του χρόνου μπορεί να μειωθούν οι πυρώτες. Εντάξει. Λέω μια τώρα, ναι, κάτι. Ναι, ναι, ρε παιδί. Εντάξει, μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, κοίταξε. Μπορεί να είναι και ένας τρόπος να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα από επικείμενες μειώσεις δημοτικών τελών που συζητάνε. Μακάρι. Έτσι θα το δούμε και αυτό. Μακάρι, ναι, γιατί στα δημοτικά τέλη θα το δούμε σύντομα. Εκτός από μειώσεις, θα έχει και σε 2-3 περιπτώσεις κάποιες αυξήσεις. Ενώ μηδενική θα παραμείνει η επιχορήγηση της εστίας. Ναι, εντάξει, αυτό δεν αλλάζει νομίζω. Αυτό... Οι συμπάθειες δεν κρύπονται. Όχι, όχι. Ούτε και αντιπάθειες, ούτε και δικαστικές διαμάχες. Ωραία. Νομίζω ότι τα συνοψίσαμε έτσι τα ένα θέματα. Ένα πολύ γρήγορο ναι. Ήταν ένα σύντομο κατοπράξη. Επιφυλασσόμαστε πολύ περισσότερα και με καλεσμένο αφού γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο που θα έχουμε υλικό μπόλικο και θα σας ενημερώσουμε και για την αλλαγή ώρας που θα έχουμε. Mm-hmm. Θα σας ενημερώσουμε διαδικτυακά βέβαια εντός των επόμενων ημερών. Ήταν το Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ.